δύσκολη δουλειά, κύριε Περιφερειάρχα, ομολογώ. Μέχρι σήμερα έχουμε εξετάσει 18.000 δείγματα. Στην αρχή ήμασταν υπεύθυνοι για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα Ιωάννινα, μέχρι τη Λάρισα, όλα τα δείγματα ερχόταν σε αυτό το εργαστήριο, με μέσα τα οποία είχαμε την εμπειρία, αλλά ήταν πραγματικά λίγα τα όργανα που είχαμε διαθέσιμα. Όμως σιγά σιγά προμηθευτήκαμε διάφορα όργανα, χάρη στην πολιτεία φυσικά και χάρη στις δωρεές, και όπως μια ειδική σας η σημερινή, σημαίνει ότι κάθε τέτοιο μηχάνημα που έρχεται στο εργαστήριο αυξάνει τον αριθμό των δειγμάτων που μπορεί να εξετάζονται ταυτόχρονα. Επομένως, έχουμε πιο γρήγορη εργαστηριακή διάγνωση και είναι πιο εύκολα τα αποτελέσματα δίνονται στους κλινικούς γιατρούς. Βρισκόμαστε στο λίκνο της εργαστηριακής διάγνωσης του κορονοϊού για όλη την περιφέρειά σας και εν γέννη την Βόρειο Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι το προσωπικό που στελεχώνει αυτό το εργαστήριο στην κυριολεξία έδωσε την ψυχή του για να ανταποκριθεί σε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Θέλω να σας πω ότι έχω έρθει 7 ώρα το πρωί, έχω έρθει 4,5 ώρα τη νύχτα ξημερώματα. Οι άνθρωποι ήταν εδώ. Πραγματικά η δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε σχέση με τον κορονοϊό είναι τέτοια, έτσι ώστε να έχει καταστεί το εργαστήριο αυτό εργαστήριο εθνικής αναφοράς. Είναι πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό. Σήμερα λοιπόν σας παραδίδουμε αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλω να γνωρίζετε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι δίπλα σας και πάλι όποτε και αν χρειαστεί ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που αφορά στην υγεία θα είμαστε κοντά σας να στηρίξουμε το έργο που κάνετε, το πολύ σημαντικό και πολύτιμο έργο, και βέβαια να ευχηθώ πραγματικά από την καρδιά μου αυτά εδώ να χρησιμοποιηθούν ελάχιστα για τον κορονοϊό και περισσότερο για άλλους λόγους. Όμως, επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και θέλω πάντα να είμαι ειλικρινής και ρεαλιστής, θέλω να το... Και εγώ, για την ειδική χώρα, αλλά και στο προσδόνιο. Και μετά γίνεται η ανάμειξη μετά την εξαιρετική συμβουλή. Και μετά μπαίνει σε αυτό το κοινό. Ναι, έχουμε κάνει περίπου 3 ώρες η όλη διαδικασία, οπότε το αποτέλεσμα είναι να βγαίνει το αποτέλεσμα σε 3 ώρες περίπου και χωράει 96-96 δευτερόλεπτα. Άρα ανά 3 ώρες αυτό μόνο το μηχάνημα που σας παραδίδουμε θα βγάζει 96 εξετάσεις. Άλλες 2-3 ώρες προεργασία πρώτα όμως. Εντάξει, αλλά αυτό δεν απασχολεί. Αυτό που σημαίνει ότι θα μπορούμε ανά 3 ώρες να βγάζουμε 96. Άρα θα μπορεί σε μια 24-ωρη βάση. Και φανταστείτε ότι έχουμε και άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα που λέμε.